Κέρδισε. Η κυρία Κανέλ. Ε, ναι, εγώ θεωρώ ότι το κουκουλέ κέρδισε. Αν δεν κάνω λάθο, όπου είχε υποψήφιο δήμαρχο στο δεύτερο γύρο, βγήκε έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι είμαστε οι πραγματικοί κερδισμένοι ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα κατεβήκαμε μόνοι μα. Δεύτερον, 6. Ναι. <σχ> Στα δύο από αυτά με ανατροπή. Που σημαίνει ότι οι υποψήφοι ήμασταν δεύτεροι και ήρθαν πρώτοι. Ήταν δεύτεροι στην πρώτη Κυριακή και ήρθαν, και πρώτη. πρώτοι. εντάξει, στου άλλου τέσσερι ήταν πρώτοι. <σχ> Στι δύο ήταν έτσι. Την Ικαρία την πήραμε από την πρώτη Κυριακή. Ε, ο Πελετήδη πάει για τρίτη τετραετία. <Κι> Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά και σε <Κι> πολυπληθεί. πληθυσία. Ε, Όχι, αλλά όλοι λένε ότι. Παραδείγματο χάρη τον Πελετήδη που λέτε. Οι πατρινοί λένε ότι ο Πελετήδη είναι ένα πάρα πολύ καλό δήμαρχο. <Κι> Δεν έχει περάσει δήμαρχο, παιδιά του Κουκουέ, <Κι> τα τελευταία 50-60 χρόνια. Πάτε να ρωτήσετε, διαβάστε την ιστορία τη τοπική αυτοδιοίκηση από όπου πέρασε άνθρωπο του Κουκουέ. Άφησε πίσω του έργο. Δείτε τη Λάρισα. Στη Λάρισα, εδώ και εδώ και και τριαν... κάτι δεν το ξαναβγάλανε. Εδώ και 30 χρόνια Τον βγάζανε. μία, δύο, τρει, τέσσερι, τετραετίε τώρα σοβαρολογούμε. Έπειτα, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα υφέρπον αντικομουνισμό, ο οποίο είναι <σχελίως> σχεδόν γελίο. Για παράδειγμα, παρακολουθούσε όλε τι συζητήσει Παρακολουθούσε τι βραδιέ τι εκλογικέ. Έναν άνθρωπο του Κουγκουέ να δω παρόντα, παρόντα. Α, εδώ είδατε, σας παρακαλώ. Παρόντα, παρόντα εδώ να μιλήσει το βραδιά των εκλογών, να πει για τη νίκη του Κουκουέ, να γίνουν συνδέσει. τον κύριο εκεί, Παπαδάκη είχαμε, <σ attained> την <σ> εκεί, <kill> κυρία Μανολάκου είχαμε. Εκεί ε, 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 που πανηγύριζε ε, ο κόσμο. Α, λέτε στα, στους δύο. Hmm. Μιλάω γενικά, πώ σα δώσω να καταλάβει. Υπάρχει μία αντίληψη, το Κουκουέ. <quad> Πού δεν είδατε, Μωρέ. Λε και ήταν εξαφανισμένο. Δεν είδατε ακριβώ το κουκουέ. Δεν λέει του καλεσμένου. Λέει στο εκλογικό κέντρο. στον πελετήδε δεν παίξαν πελετήδε. Τι δηλώσει που τσούπα δεν δεν, πέξαμε παίξαμε στην και α... στον Τύρναβο, δεν α... πήγαμε στον... παντού. Ντυρναβ. Όχι, στον Τύρναβο. Μα γιατί να παίξετε στον Τύρναβο. Του αγαπάμε τον Τύρναβο, δε αλλά, δε ξέρω δε που, αλλά να... δεν ξέρω πού. Ο Πελετήδη. Δεν σα συμφέρει να παίξετε να... τον Τύρναβο. Όχι εσεί, κανένα άλλο. Ή... Ακούστε αν... Ήσα, εισα, και χωρί γλυκάλισο εκεί μα αντίθεται. Οι άνθρωποι που βγήκαν από το Κουκουέ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ενσαρκώνουν πραγματική αγωνιστική διάθεση να αλλάξει κάτι στον τόπο. Και αυτό φάνηκε όπου αφήσαν το ίχνο του. Κέρδισε κάποιο άλλο εκτό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Θα έλεγε κάποιο ότι το Πασόκ είχε κάποια ε, κέρδη ουσιαστικά. Λόγω του Δήμου τη Αθήνα. Κοιτάξτε να δείτε, όχι μόνο λόγω του Δήμου mm -hmm. τη Αθήνα. Έχει περίπου 100 Δήμου. 110, 110. Ναι, οι χαμένε οι μεγάλε είναι οι γυναίκε. Ναι. Μόνο 22 μόλις. 22 στου 385 Δήμου. Απλώ πρέπει να δούμε πώ ήταν οι υποψήφιε. Όχι, όχι. Είναι, είναι δηλαδή λίγες. Πρέπει να δούμε το ποσοστό, καταλαβαίνετε. Είναι δηλαδή. λίγες λίγε οι γυναίκε. Και δεύτερον, ε, εκτοπίστηκε το θέμα, εκτοπίστηκε το θέμα των αυτοδιοικητικών και mm. των περιφερειακών εκλογών. Mm. Όταν mm. λέω μιλάω για νίκη του Κουκουέ, για παράδειγμα, θα σα φέρω ένα χαρακτηριστικό. Το Κουκουέ στι περιφερειακέ εκλογέ, την πρώτη Κυριακή, mm. είχε 80.000 ψήφου παραπάνω. Να μιλάμε άμψη, με αριθμού. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, να μιλάμε με αριθμού. Ναι. Να μην μιλάμε για ποσοστά. Σε σχέση με, με τι ε, με τις, με τις βουλευτικέ εκλογέ. Ναι. Τι μόλι πρώτον τριών μηνών. Ναι. Σε απόλυτο αριθμό ή σε πόλιο. Σε απόλυτο αριθμό, σου μιλάω. Λέστε. Αυτά, Λέστε. Είναι, αριθμό. αυτά είναι σοβαρέ παρατηρήσει για το πού στρίβει ο κόσμο και πού θέλει να πάει. Θέλει να πάει να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Και θέλει να τη δώσει τη μάχη για τον τόπο του. Και αυτή η κουβέντα ότι είναι μονίμω τα πρόσωπα και μονίμω τα πρόσωπα. Και έτσι τα πρόσωπα και παίζουν τα πρόσωπα, λε και είναι μαρκίζα. Παίζουν είναι... όμως. Όχι. Παίζουν. Ακούστε με, παίζουν τα πρόσωπα λανθασμένα. Όχι πριν είπε ότι. Να σου πω δει κάτι, δει αν παίζαν τα πρόσωπα. Άρα παίζει και το Γιατί πρόσωπο. Ο πελετήδη δεν παίζει ρόλο στο πρόσωπο. Είναι η πολιτική που ασκεί ο πελετήδη. Και η πολιτική και το πρόσωπο. Μα σημασία, αν η θέση του πελετήδη ήταν στηριγμένο από το κουκουέ, ποιο να σου πω εσύ. Ναι. Και ήσουν άνθρωπο του κουκουέ. Τρίτο θαύμα. Θα έκανε ακριβώ. Άλλο, μετρά και πελετή. Μα, μα είναι η πολιτική του πελετή, δεν είσαι κουκουέ. Εμεί δεν παίρνουμε κάποιον επειδή είναι ωραίο πρόσωπο και να πούμε τον στηρίζουμε. Αυτό προσπαθώ να σα εξηγήσω. Άρα για άρα το κουκουέ. Ένανθρωπος... Η, 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 η πολιτική του πελετή στην ε, Πάτρα είναι κομμουνιστική. Απολύτω. Απολύτω είναι. Mm -hmm. Είναι απολύτω κομμουνιστική. Τι κάνει που δεν κάνουν οι άλλοι. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Εξή τι μάχη έχει δώσει ο πελετή. Δεν θυμάστε την πορεία από την γιατί Πάτρα το... στην Αθήνα. Τιμόμαστε, γιατί δεν την θυμάστε. Θυμάστε ε, επίση ε, κάτι ε, άλλο αυτό. πολύ σημαντικό. Θυμάστε τι μάχε Και τα λεφτά και τι, του Έσπατα, τι διωγμού τραβού. Του παιδικού σταθμού ανοίγει. Μα ναι. δεν είχε καμία είναι σημασία. Γιατί, γιατί επειδή είναι κουμουζί, δεν πρέπει να τα πάρει αυτά. εφόσον αυτό είναι το σύστημα. Άρα... Δεν μιλάω για αυτό. Ποιο κρατή κάνει διαφορά. Όταν προσπάθησε να νομιμοποιήσει του δημοτικού υπαλλήλου στην Πάτρα. Θυμάστε τι δυο μου έφαγε στα δικαστήρια το ζέναν. Όχι, είχε Τα κέρδισε. Απέναντί του είχε του πάντε όμω. Τους πάντες. Όταν λέμε τους πάντες, μιλάμε για τους πάντες. Ναι mm -hmm. να, μην δίνουν πράγματα. Εγώ λέω ότι ο πελετή είναι καλό δήμαρχο. Από που μου λένε πατρινή, εμένα ότι ο πελετή είναι καλό δήμαρχο. Δεν προσπαθώ να δηλαδή, Έχει τα ήταν... Είναι καλό δήμαρχο επειδή είναι κομμουνιστή. Γιατί ο οποίο είναι κομμουνιστή είναι κακό. Δεν έχει υπάρξει κομμουνιστή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κακοί. Δεν έχει υπάρξει κομμουνιστή δήμαρχο ο οποίο να μην κοίταξε το λαό του για να μπορεί να πει ο λαό Ναι, αυτό είναι καλό δήμαρχο. Πώ το λένε δηλαδή. Εδώ τώρα Γι' αυτό και υπάρχει ιστορία. Πολύ καλό δήμαρχο. Υπάρχει ιστορία στην Κεσαριανή, υπάρχει ιστορία στην Ικαριά. Δεν είναι. Μαριανή Κομμουνιστή δεν ήταν ο Δήμαρχο. Τι ήταν. Μα τώρα σοβαρολογεί. στο παρελ, τώρα κέρδισε ο Κομμουνιστή. Δεν κέρδισε. Μα όσοι περάσαν από την Κεσαριανή έχουν αφήσει ιστορία. Το ίδιο στο Χαϊδάρι, το ίδιο στην Πετρούπολη, το ίδιο παντού. Δεν μπορείτε να δείτε ε, ε, την πολιτική που είναι διαφορετική. Είναι Ωραία. στα για το λαό. Είναι στα αλήθεια για τον κόσμο από κάτω. Ωραία. Και μάλιστα χωρί να ξοδεύει λεφτά είτε για έργα βιτρίνε είτε για χίλια για άλλα πράγματα. Σα άκουγα πριν στην κουβέντα, λίγο που ήμουν εδώ μέσα στο στούντιο. Και άκουγα να λέτε, ότι είναι κόσμο μαζεμένο στο εγκαταλειμμένο του Ικα. Το έλεγαν κτίριο. οι άνθρωποι στο κέντρο, ναι. Πριν μου, ξέρει πόσα πράγματα είναι εγκαταλειμμένα στι πόλει. Mm -hmm. Ξέρει πόσα πράγματα είναι εγκαταλειμμένα στι πόλει. Νομίζω ότι μια πόλη είναι φτιάχνω ένα παρκάκι ή διορθώνω δύο πράγματα. Όχι, είναι και, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε πάει σε σχολεία. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε πάει σε που είναι εγκαταλειμμένα. Mm -hmm. Έχετε πάει σε, σε, σε περιοχέ στι οποίε δεν υπάρχουν τα βασικά. Εκεί λοιπόν θα εμφυλοχωρεί και βία και φτώχεια Έχουμε και, και αντίθετε, αντίθετε απόψει ότι ο Πελετή κατέστρεψε προ... την Πάτρα, πρέπει να πω. Μισή έτσι, μισή αλλιώ, δεν ξέρω ποιο είναι. Πάντω το αποτέλεσμα δικαιώνει Πελετήδη. Πελετή. Λιάννα, από εκεί και πέρα, ξεκίνησε μια συζήτηση τώρα την Κυριακή το βράδυ. Για τη στάση τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ένα που θέλω να σχολιάσει. Δεύτερον, για πιθανή σύμπραξη ΠΑΣΟΚ ε, ΣΥΡΙΖΑ. Σα αφορά η σύμπραξη. Αυτό είναι κάτι που αφορά το κόμμα Ελλάδο. Κοιτάξτε. Σε αυτή τη θέση εδώ, πέρα από κάμποσα χρόνια. Όταν λέγαμε θα πάει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία μαζί, ναι. μα λέγατε ούφω. Εμένα με θυμάμαι τι να λένε. Τι είναι αυτά που λες, Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ε, γίνανε. Αυτούς. Γίνανε. Ε, 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 ε. Όχι, γίνανε. <συγκλή> Γελάει γιατί ξέρει πολύ καλά <συγκλή> <συγκλή> τι είναι. δεν είχαμε εκπομπή. <συγκλή> Λε πριν το 12. Ναι, ναι, πριν. Πριν γίνει η κυβέρνηση του Παπαδήμου, ρε παιδί μου λέει. Ακούστε, λέγαμε θα πάνε μαζί. Δεν γίνεται. Έγινε. Τώρα εσεί περιμένετε εμεί να εκπλαγούμε αν θα πάνε μαζί, αφού είναι οι είναι ο λόγο για τον οποίο είχαμε και αυτή τη στάση τη συνεπέστατη η ίδια στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Ναι. Σε τι διαφέρουν δηλαδή στην πολιτική για να συμπράξουν μαζί. Είναι ρήγμα για την κυβέρνηση. Εκεί, τα εκεί, κατά την άποψή μου, θα παίξουν τώρα, αν θε να μιλήσουμε και λίγο δημοσιογραφικά, γιατί αυτό δεν, <laughs> δεν χρήζει <laughs> πολιτική ανάλυση. Είναι και σχεδόν ανόητο να κάθε κάποιο να το κουβεντιάζει. Θα παλεύουν τρει αρχηγοί. Αν ποτέ πάνε μαζί, θα είναι ο Γιώργο Παπανδρέου, θα είναι ο Νίκο Ανδρουλάκης ή θα είναι ο Κασελάκη. Θα σκοτωθούν ενδεχομένω. Επειδή έκανε τη δήλωση πρώτο από τον Ανδρέο, θα έχουμε ευρωεκλογέ και κάποιο θα ψάχνει να βρει σπίτι στι Βρυξέλλε. Πώ να το πω. Και θα σκεφτόμαστε αν ο Ανδρουλάκη βαρέθηκε στις Βρυξέλλε και θέλει να πάει ο Κασελάκη, θέλει να πάει ο Τσίπρα. Δηλαδή αυτά δεν είναι πολιτικέ συζητήσει. Είναι συζητήσει τη Μαρκίζα. Τη Μαρκίζα είναι. Διότι η ευρωπαϊκή πολιτική έχει άλλα πράγματα μέσα για να καθίσει να κουβεντιάσει. Τα λεφτά που ξοδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίση άλλα πράγματα για να κουβεντιάσει. Αν σκεφτείτε <χ> δηλαδή. Κορμή θα, θα... 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 θα φτιάξει. Θα είναι κάποιο υποψήφιο σε ευρωεκλογέ, λε. 100%. Α. 100%. 100%. Αποκλείεται. Μην είναι και όλοι μαζί. Τι εννοεί. Ος... Και είναι μετά θα Νίκο Παπανδρέου. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Διότι όλη η ιστορία αυτή γίνεται. και δεν περισσωθεί ο Νίκο Παπανδρέου. Στι ευρωεκλογέ. Κάτσε, μα, σε τώρα μα μπέρδεψε λίγο. Άξιο να δει. Ο Σπύριζη, ο ένα, ο άλλο βγαίνουν και λένε τι θα κάνουν εκεί. Ε, νομίζω ότι αυτά ασχολείται το κουκουέ. Να καθίσουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω μαζί σα κυριολεκτό δημοσιογραφικό κοζέρι. Όχι, <Συσχε> δεν, όντε, έχω, όντε. δεν <σμυσχε> έχω σοβαρό πολιτικό χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Διότι τα, πολυ... τα, τα, τα προβλήματα είναι πιεστικά. Κανένα από αυτού δεν αντέχει σε μία συζήτηση αν θα κατέβει αύριο στο Σύνταγμα για να διαδηλώσει. Ενάντια πάλι, σφαγή, στη έτσι όμως, Ενάντια σφαγή στη Γάζα. Έτσι όμω δεν έχει αντίθεση. Κανένα από αυτού δεν τολμάει να μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και για τα ευρωπαϊκά χρήματα, για παράδειγμα. Ναι. Τα οποία το έχω ζήσει στη Ρουάντα και ξέρω τι πάει να πει. Να κόβει τα χρήματα την ώρα που άλλο σφάζεται. Εδώ ακούγονται σε Παλά, αυτή την Ευρώπη Ρουάνδα. για την σε οποία συζητάμε και όλοι συζητάνε αυτή τη στιγμή. Στο Β' γύρο, να πήραμε πέντε στου πέντε δήμου. Νομίζω ότι γράφετε πέντε, ενώ οι δήμοι είναι έξι συνολικά. Πέντε στου Δεν θέλω να ξεχνάει κανένα. Στο δεύτερο γύρο. Ο ένα ήταν από την πρώτη. Την Αλλά προσέξτε τώρα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η πολιτική είναι στα όρια τη χιδεότητα σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό. Στα όρια τη χιδεότητα και στο οικονομικό επίπεδο και σε όλα τα άλλα επίπεδα. Μπορεί κάποιο να διανοηθεί ότι δίνονται για του εξοπλισμού, κουβαλούνται κάτω αεροπλανοφόρα, στέλνουμε εμεί φρεγάτε, ξοδεύουμε ένα κάρο λεφτά. Εδώ ξυλώσαμε του Πάτριωτ να του δώσουμε στη Σαουδική Αραβία, η οποία παίρνεται και δεν μπορούσε να αγοράσει μια συστοιχεία δικιά τη και τη στείλαμε εμεί συστοιχεία. Σαουδική Αραβία. Θα σα ρωτήσω κάτι Εγώ, για να αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ, μια και η, μιλάμε δημοσιογραφικά. Η, η έκανε το... στο Ισραήλ. Όχι έγκλημα απλώ. Μιλάμε για ένα, μια σφαγή mm. από αυτές που είναι αντιστημά το κόσμος. Έγκλημα, έγκλημα. Παρακάτω. Επειδή είναι αυτό το έγκλημα θα ξεχάσω την άκμπα και 75 χρόνια εγκλήματα. Oh, oh. Θα ξεχάσω τον επικισμό όταν έχω επικισμό στην Κύπρο. Συνάδελφοι, μια και μιλήσαμε δημοσιογραφικά. Και επειδή ο κόσμος πρέπει να κατέβει αύριο να στηρίξει την Παλαιστίνη. Ε, γιατί στηρίζοντα την Παλαιστίνη, στηρίζει την ειρήνη στην περιοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη κάτω από αυτού του όρου. Μία κουβέντα. Έχουμε δημοσιογράφους, που έβγαλε και ανακοίνωση η ΕΣΙΑΓ, ευτυχώς mm. από τις σπάνιες φορές που έβγαλε πολύ γρήγορα ανακοίνωση, για δημοσιογράφου ε, δημοσιογράφους, συναδέλφους μας που σκοτώθηκαν στην περιοχή. Να σα σας θυμίσω. θυμίσω ότι όταν μιλάτε για τις μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, μην ξεχνάτε ένα δημοσιογράφο που τον λέγανε Κασόγκη, πήγε μια επίσκεψη στην Τουρκία και βγήκε και εμά στον υπόνομο τη Ελλάδα. Γεια του του Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Λιάννα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε,